Που δεν ξέρω την άποψή σου, για να είμαι ειλικρινής, ειδικά την περίοδο της κρίσης, είχε ξεκινήσει και από πριν, δημιουργήθηκε, εντάξει, το λέμε χακή συνδικαλισμός, είναι λίγο βαριά η κουβέντα νομίζω και είναι και λίγο ταμπού για τους στρατιωτικούς τη λέξη συνδικαλισμός. Ναι. Ποια είναι η άποψή σου για αυτές τις ενώσεις που έχουν δημιουργηθεί, οι οποίες, για να πούμε και του στραβού το δίκιο, δημιουργήθηκαν και θέργυψαν επειδή οι ηγεσίες δεν ακούστηκαν όσο δυνατά έπρεπε να ακουστούν αυτή την περίοδο, έτσι. Και οι άνθρωποι λογικά κάπου έπρεπε να αναζητήσουν έστω να ακουστεί η φωνή τους. Καταρχάς, όταν λέμε συνδικαλισμό στις ένοπλες δυνάμεις. Εγώ αποφεύγω να χρησιμοποιήσω τη λέξη, αλλά. Ναι, εντάξει, ναι. Αυτή τη μορφή εκπροσώπησης, ας το πούμε με όποιο όνομα θέλουμε. Δεν πρέπει να συγχαίουμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί κάτι που να μοιάζει με το συνδικαλισμό στις έξω, στους χώρους εργασίας. Δεν ή μπορεί. Ακόμα και στην αστυνομία. Ή ακόμη και στην αστυνομία. Ναι. Σε πάρα πολλές χώρες έξω, δυτικές χώρες μιλάω, χώρες του ΝΑΤΟ, ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν σε όλες υπάρχει συνδικαλισμός, αλλά συνδικαλισμός μέσα σε ορισμένα όρια, ώστε να είναι προσανατολισμένος, όχι σε επιχειρησιακά θέματα, δεν συζητάμε για απεργίες και τέτοια πράγματα, έτσι, αλλά να εκπροσωπούνται οι στρατιωτική για θέματα οικονομικά, για θέματα της διαβίωσής τους από κάποιους ανθρώπους. Και αυτά τα όρια τα έχουν καθορίσει κυβερνήσεις. Ναι, βέβαια. Εδώ συστηματικά αποφεύγουν. Εδώ θα μπορούσε να υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, στηρίζει μια τέτοιου είδους εκπροσώπηση μέσα σε